Καλησπέρα σας φίλοι και φίλες για άλλη μια φορά. Συνεχίζουμε, είμαστε 10 level πλέον. Έχουμε πάρει τα skill, έχουμε ανοίξει το inventory. Δύο σειρές από το inventory, εδώ. Και πάμε να τελειώσουμε τα campaign στην Poeta. Άλλα τρία έχουν μείνει. Και μετά θα πάμε στο Verteron. Λοιπόν, να βγάλουμε την παρέα μας. Το pet μας πολύ χρήσιμο. Κοιτάξτε λοιπόν, αφού μαρκάρουμε το τέρας είπα, πατάμε εδώ που λέει attack για να στείλουμε το pet. Ωραία. Και κάνουμε αυτό εδώ, το spirit thunderclaw attack, το spirit thunderbolt claw. Εδώ κατά αριστερά βλέπετε την υγεία του pet. Λοιπόν, το Absorb Energy εδώ που γεμίζει λίγο το μάνα, ελάχιστα. Λοιπόν, ξαναστέλνουμε το pet. Κάνουμε την επίθεση και χρησιμοποιούμε ένα απλό Erosion, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Βγάζω λίγο εδώ πέρα το μάτι, δεν βολεύει. Αυτό είναι κάτι πολύ απλό, αλλά μην ξεχνάτε όταν στέλνετε το pet, την πρώτη φορά που θα το στείλετε, να το στείλετε να κάνει εδώ attack που λέει. Μετά βάζετε το σπίτι να χρησιμοποιήσει την καλή του επίθεση, ας πούμε, και κάνετε και ένα erosion απλά, τίποτα άλλο. Και το τέρας ψοφάει τόσο απλά και απέριτα. Λοιπόν, εδώ πάλι ένα τέρας υπάρχει, attack, απλό attack εδώ, το Spirit Thunderclaw, ένα Erosion, το οποίο Erosion Sky Damage ανά χρονικά διαστήματα, το pet ψόφισε. Λοιπόν, έχουμε φτάσει στα 12 γρήγορα. Θα πιάσουμε δύο τέρατα, αν μπορέσουμε να πιάσουμε αυτό εκεί κάτω. Αλλά βλέπω πως δεν θα χρειαστεί, αφού σε λίγο το pet μας και μόνο του φτάνει για περισσεύει. Λοιπόν, τσιμπήσουμε γρήγορα το τέρας. Και μπορείτε να ασχοληθείτε με δύο τέρατα. Τώρα θέλω να δοκιμάσω κάτι εγώ τώρα. Πράγματα βλέπετε είναι λίγο μπερδεμένα, ο Spirit Master, καλός ή κακός. Αν κάνετε το λάθος και χτυπήσετε με μια επίθεση, ξέρω εγώ αυτό, και έρθει προς τα πάνω σας το τέρας, έχετε χάσει το παιχνίδι. Θέμα είναι να κάνει το pet δουλειά. Μια απλή επίθεση, μετά την επίθεση του pet, ένα erosion και τέλος. Τώρα αν θέλετε να αναλάβετε δεύτερο τέρας, και δεν το πολύ συνιστώ αυτό. Κάπως έτσι. Λοιπόν, αυτά είναι καλύτερα. Τα βάζουμε. Αυτό είναι βέβαια λίγο ψιλοτραγικό. Δεν χρειάζεται δηλαδή. Ο Spirit Master θα δείτε. Αυτά τα skill δεν θα χρειαστεί να ασχοληθούμε με αυτά τα skill. Ice Chain Frozen Shock, απλά είμαστε ακόμα μικροί και σκοτώσαμε. Τώρα πάμε να κάνουμε και το 12, έχουμε 12 στα 12, τώρα πάμε να κάνουμε και το άλλο West. Τώρα μπορούμε να καθαρίσουμε λίγο. Βλέπετε, το pet εκεί απέναντι έχει πάει, έχει πιάσει δουλειά.
επίθεση. Απλά το βάζετε να χρησιμοποιήσει την επίθεσή του. Κάνετε και ένα erosion απλά να υπάρχει. Να απασχολεί. Μην ξεχνάτε το μάνα σας. Εδώ τώρα αναγκαστικά πρέπει να το φάμε αυτό το πράγμα, αυτό το μπούλιο. Και θα αντιμετωπίσουμε δύο τέρατα από ό,τι βλέπω. Σαν να λάβουμε και δύο, δεν πειράζει. Αφήνετε το pet να κάνει τη δουλειά ανενόχλητη. Μιλάμε εδώ, μιλάμε, κλικάρουμε τέλος πάντων. Και πάμε να συναντήσουμε τον Τέρνος. Οπ, τα κλειώνα. Αυτό εδώ το δεντράκι, βγαίνει το pet dismiss, δηλαδή φεύγει το pet, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, τα κλειώνα είναι πάρα πολύ καλά και εννοείται τα κουμπώνουμε. Τα κλείωνα leggings, τώρα έχουμε και τα κλείωνα shoes, ό,τι καλύτερο για τα 7 level και τις τύρα τα γαντάκια. Συνεχίζουμε γρήγορα όσο γίνεται. Εδώ στο πλέον έχω πάρει scroll από το Sanctum, από τον General Goods Merchant, έτσι λέγεται. Πήρα Sanctum σκρολάκια για να γυρνάω στο Sanctum και δύο σκρολάκια για να γυρνάω στο Veteran, σε περίπτωση που χρειάζεται. Αυτό είναι το λεγόμενο glide, δηλαδή όταν πάτε να κατεβείτε από μια, ας πούμε, κατηφόρα ή ένα υψωματάκι, βάση περιπτώσει, πατάτε το space. Τώρα εδώ υπάρχει κίνδυνος. Λίγο. Θα και να γριέψει τίποτα. Μπορούμε να προσπαθούμε να αποφύγουμε ό,τι γίνεται. Αυτό θα γριέψει. Έχουμε ακόμα το stone screen, ευτυχώς. Το εδώ. 28 δευτερόλεπτα. Το οποίο δεν απορροφάει damage. Όπως σας είπα, απορροφάει damage για 5 λεπτά. Απορροφάει damage μέχρι 366, όπως βλέπετε. Μετά βγαίνει το stone screen. Λοιπόν, μιλάμε εδώ. Τώρα θέλει να σκοτώσουμε 3 Tursin Big Bosses, έτσι λέγονται. Αλλά πάμε και στον παίρνω ταυτόχρονα. Αυτό είναι το glide, λοιπόν. Πατάτε το space όπως. Okay. Απλά πατάτε το R. Το R είναι για να πετάτε προς τα πάνω, το F είναι για να... πετάτε προς τα κάτω, εν πάση περιπτώσει. Απλά να έχετε το νου σας. R, κρατημένο και ρολάρι, έτσι. Neutralizing Odium. Μιλάμε εδώ και λέει να σκοτώσουμε τρία, θέλει τρία Fungen Spores, λοιπόν, από κάποια άγκρο τέρατα που βγαίνουν. Είναι εδώ. Λοιπόν, πάμε στο βάθος. Δεν χρειάζεται να βγάλουμε το pet. Είμαστε αρκετά δυνατοί. Τα βγάλουμε και με τα πρωταρχικά skill. Λοιπόν. Ένα στα τρία. Τώρα μπορείτε να αυτοσχεδιάσετε κιόλας. Πήγαμε level, πήγαμε 11, 2 στα 3. Στα 13 level έχουμε άλλα skill τα οποία θα κουμπώσουμε. Λοιπόν, πάμε να φάμε και αυτό. Τώρα αυτό που κάνω κανονικά δεν χρειάζεται να χρησιμοποιείτε flame bolt και frozen shock και πίπες. Τέλος πάντων,
αυτά τα skill, εν πάση περιπτώσει. Κανονικά πρέπει να χρησιμοποιείτε το Erosion και αυτό εδώ, το Incarnation. Αυτά είναι, θα μπορούσατε να τα πείτε και άχρηστα. Αλλά επειδή είμαστε ακόμα μικρά level, χρησιμοποιούμε ό,τι skill βρούμε. Κάνουν καλό damage, απλά φεύγει το μάνα μας πολύ γρήγορα σχετικά. Με το Absorb Energy, τα ελιξίρια ή τα potions, ανάλογα τι μπορείτε να κουμπώσετε. Και το mana treatment, είσαστε πολύ κομπλέ. Λοιπόν, αυτό εδώ τώρα. Είμαστε πάρα πολύ κοντά του, αλλά το έχουμε με σχετική πανευκολία. Λοιπόν, ωραία. Κάνουμε και ένα glide, έτσι λέγεται. Οπ. Ξαναμιλάμε πάλι εδώ στον Μπέρνος για το quest. Πολύ ωραία. Και πάμε. Στη μία περίπτωση, δηλαδή σε ένα campaign, πρέπει να σκοτώσουμε 3 από αυτά τα μεγάλα τα τερατάκια που φάγαμε προηγουμένως και πρέπει να ξαναπάμε εκεί στο καζάνι να ρίξουμε μέσα το μείγμα που μας έφτιαξε ο Πέρνος. Έτσι απλά είναι τα πράγματα. Spirit Master σε πολύ πολύ τελευταία level δεν θα χρειάζεστε καν το pet, εφόσον βέβαια ασχοληθείτε. Παίρνουμε εδώ και βαθιά, να υπάρχει HP 10%, Physical Defense και το Magic Suppression κατά 100 πόντους. Συνεχίζουμε. Εγώ δεν θα βγάλω ούτε εδώ το pet, εντάξει κανονικά βέβαια αυτό είναι χαζομάρα. Αλλά δεν πειράζει. Θα φάμε λίγο ψιλογρήγορα τα τέρατα όσο γίνεται. Κάποιος μας έχει ανοίξει και το δρόμο από ό,τι βλέπω. Λοιπόν. Θα το βγάλω. 3 τέτοια θέλουμε. Τούρσιν, Big Boss. Λοιπόν. Προσέχουμε και λίγο ολόγυρα, μην γίνει καμία πατάτα. Απλή ατάκα από το pet. Μετά τη special attack του pet, ένα απλό erosion και αν θέλουμε να φύγει και λίγο πιο γρήγορα κάνουμε και το incarnation. Τσακ, 1/3. Πολύ ωραία. Τώρα μας έρχεται και άλλα από εκεί. Στέλνουμε το pet. Την απλή attack, το erosion. Δεν χρειάζεται, μπορείτε να κάτσετε και κάτω που λέει ο λόγος, δεν χρειάζεται κάτι ιδιαίτερο. Πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Λοιπόν, έχουμε 2/3, θέλουμε άλλο ένα Big Boss. Η ενέργεια του pet γεμίζει και αδειάζει, ναι, όπως η δικιά σας περίπου, εντάξει, τέλος πάντων. Για να ξεκουραστεί το life του pet και να επιστρέψει κανονικά, αν το προλάβουμε, έχει καλώς. Τώρα δεν χρειάζεται να κάνω αυτό το πράγμα, αλλά εγώ θα το κάνω να ξεμπερδεύω. Το πράσινο δεντράκι κάνει unsummon, δηλαδή το πηγαίνει στις σκιές, το επιστρέφει από εκεί που ήρθε κοινός. Ένας μπάρτ εδώ πέρα. Ας πάμε.
Τώρα εδώ να πάρουμε και κανένα άγκρο. Δεν χάθηκε ο κοέ και να μας δει πόσο damage θα φάμε πια. Οπ, κάνουμε και glide με το R πατημένο. Δεν πετάμε αυτή τη στιγμή, κάνουμε glide, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Λοιπόν, μιλάμε στο Γιούλα, ο οποίος θα μας στείλει στον Κάλιο, τελειώσαμε. Λοιπόν, τελειώσαμε και με αυτό. Πάμε στον Κάλιο τώρα γιατί χρειάζεται. Τελειώσαμε αυτό εδώ το quest. Θα πάμε να μιλήσουμε στον Κάλιο για να τελειώσουμε και αυτό. Αυτά που φοράμε είναι καλύτερα. Λοιπόν, για να μας ανοίξει το τελευταίο quest. Να τελειώνουμε με την κουβέντα επιτέλους. Βλέπετε ήδη έχουμε πάει μόνο και μόνο από τα campaign. Έχουμε πάει 11 level και 4 μπάρες. Στα 13 level νομίζω παίρνουμε το Chain of Earth, ναι. Το οποίο είναι DOT, έτσι λέγεται. DOT skill damage, δηλαδή overtime, periodic damage αλλιώς, είναι όπως το Erosion. Θα πάρουμε το Chain of Earth, οπότε το Ice Chain δεν θα το χρησιμοποιούμε, δεν χρειάζεται. Λοιπόν, μας άνοιξε το τελευταίο quest της Poeta, το οποίο θέλει να μιλήσουμε στον Oz. Πάμε πίσω πάλι με τον Teleporter. Εδώ ο Oz θα μας στείλει να μιλήσουμε με τον Πέρνος. Λέγοντας ιστορία. Λοιπόν, Αριελούμα και σε σένα κλασικά. Πάμε να μιλήσουμε με τον Τέρνος τώρα. Κάνουμε λίγο τα μαγικά μας, να πάμε λίγο πιο γρήγορα, κάνουμε glide. Μέχρι εδώ μπορέσαμε. Για να κάνετε glide πρέπει να είστε λίγο σε ύψωμα. Και πάλι δεν κάνει glide, δεν πετυχαίνει συνέχεια, αλλά εντάξει, πάλι μπορείτε αναχρονικά σημεία, ας πούμε τώρα μέχρι να ξαναγεμίσει, τώρα μπορείτε να το κάνετε. Πριν δεν μπορούσατε. Λοιπόν, μιλάμε και θα μας στείλει στον Poa. Ο Poa είναι στο βάθος. Στο βάθος είναι εδώ. Εμείς είμαστε εδώ, ο Poa είναι εκεί. Ωραία, πάμε. Το Stone Skin καλό είναι να το έχετε πρώτο skill. Τις μπάρες τις φτιάχνετε εσείς όπως σας βολεύουν. Δεν θα σας κάνω υπόδειξη στο πώς να φτιάξετε τις μπάρες. Εγώ τις βάζω εσείς στο πλάι και εδώ. Άλλοι τις θέλουν απλωτά, άλλοι θέλουν τα σκύλ. Όπως σας βολεύουν τον καθένα. Προφανέστατα έχουν έρθει κι άλλοι από εδώ, γι' αυτό είναι έτσι καθαρά και σκοτωμένα τα δέρατα. Preemptive εδώ έχει. Σοφής του δέρας, λοιπόν. Α, υπάρχει και mentor, ωραία. Μιλάμε εδώ στον Poa. Μας στέλνει να δούμε τον Ίνο. Λοιπόν.
Ας βγάλουμε το pet. Να αρχίσει η διαδικασία. Από ό,τι καταλαβαίνω θα πάμε με τους άλλους παρέα. Καθαρίζουμε και δεν στεκόμαστε πουθενά. Ένα αερόσιο και προχωράμε. Δεν θα κάτσουμε πολύ ασχοληθούμε. Πάμε και μία απλή. Μόνο είναι. Είναι κάπου εδώ. Λοιπόν. Βαράει μία απλή το pet, μετά τη special, μετά το αερόσιο και μετά το incarnation. Και absorb energy να γεμίσουμε μάνα. Λοιπόν. Λέμε και ένα high. Spirit Master είναι πολύ καθαρά σολίστας, δηλαδή δεν θα έχετε πρόβλημα να σκοτώνετε κόσμο. Μπορεί να αναλάβει μέχρι 2 τέρατα άνετα. Λοιπόν, προσέχετε όμως με το άγκρο, γιατί καμιά φορά το pet μπορεί να κάνει άγκρο τίποτα που δεν πρέπει. Μας καθαρίζουν και άλλοι το δρόμο. Εντάξει, τώρα τι να λέμε. Καλό είναι να έχετε mentor. Καλή ώρα. 38 level, εντάξει. Πράγματα είναι πολύ απλά. Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, ναι, ξέχασα ότι έχω βάλει να κάνει reject, τέλος πάντων. Δεν το λέμε πουθενά. Και μιλάμε και στο τελευταίο. Κάνουμε dismiss στο 5, δεν χρειάζεται. Το φάγαμε παραπληγικά το τέρας, τέλος πάντων, δεν πειράζει. Κλικάρουμε εδώ, το καταστρέφουμε και αυτό και καλά. Μετά κλικάρουμε και στην Abyss, στην build τέλος πάντων. Και τέλος. Λοιπόν, talk to Kallio, κάνουμε ένα ωραίο return.
μας δώσει το πάνω. Λοιπόν, ξεβερδέψαμε. Μας δίνει τον τίτλο Poeta Protector, που είναι πολύ καλός. Εντάξει, τίτλος για αρχή, και μας δίνει και το πάνω του Κάλιο, το οποίο το κουμπώνουμε. Έτσι φοράμε του Κάλιο τα κλειώνα και τη στήρα-τήρα τα γαντάκια, και είναι πολύ καλό. Και έχουμε πάρει και τον τίτλο Poetas Protector, τον οποίο το κουμπώνουμε εδώ πάνω. Ωραία. Βλέπετε εδώ. Poetas Protector, level 11. Speed Master. Λοιπόν, ξεμπερδέψαμε την Poeta και αφού τελειώσαμε, εξαφανίστηκαν τα quest. Λοιπόν, πάμε. Πάμε στο Verteron. Αυτό είναι ακόμα νωρίς για να πάμε. Λοιπόν, στο Verteron ξεκινάμε. Λοιπόν, Polluted Fountaineer. Το παίρνουμε αυτό το quest. Λοιπόν, αυτή έχει quest για Mana Stones, δεν το παίρνω ποτέ. Λοιπόν, Ivis, Decorative Weapons, το παίρνουμε. Έτσι θα λεβελάρετε πολύ γρήγορα μέχρι τα 13, αν όχι και παραπάνω. Λοιπόν, μετά κάνουμε ένα bind εδώ. Ωραία. Λοιπόν, Lob Knight Hunt, το παίρνουμε και αυτό. Πολύ ωραία. Undelivered Armor, το παίρνουμε και αυτό. Λοιπόν, A Father's Letter, αυτό το παίρνουμε. Good day. Αυτό το παίρνουμε. Είναι Father's Letter, ναι. Το βγάζουμε από τα... Είναι να το παραδώσουμε εδώ. Εμείς είμαστε εδώ. Το quest είναι να το παραδώσουμε εδώ. Δεν χρειάζεται. Θα κάνουμε τα questάκια εδώ στο Verteron Citadel. Λοιπόν, και θα πάρουμε και το quest The Mother's Worry. Έχει λίγη συννεφιά, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, και αυτή θέλει να πάμε στον Κάνο. Δεν θα ασχοληθούμε με αυτά, θα ασχοληθούμε με τα quest του Citadel. Το λέω για άλλη μια φορά. Λοιπόν, το πρώτο quest είναι πολύ εύκολο. Το Undelivered Armor. Μιλάμε εδώ με τον Σαγκουρινιέρκ, ο οποίος θα μας στείλει στον Ναντέλο, βασικά, ο οποίος είναι εδώ μέσα. Του μιλάμε, το παραδίδουμε και θα μας δώσει άλλο quest. Λοιπόν, το παίρνουμε. Λοιπόν, ένα campaign θα κάνουμε εδώ στο Citadel και αυτά τα 4 quest. Αυτά τα 2 θα τα κάνουμε εδώ. Το ένα είναι εδώ, να παραδώσουμε ένα γράμμα εδώ, και το άλλο είναι αυτό εδώ. Λοιπόν, ραντεβού στο επόμενο βιντεάκι.